Και τώρα πάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξετε τη χριστουγεννιάτικη σας γέμιση με ρύζι και κάστανα. Είναι πάρα πολύ εύκολη η εκτέλεση. Βασικά χρειάζονται μόνο 20 λεπτά για να τη φτιάξετε, αλλά είναι σημαντικό να δώσετε προσοχή στις ποσότητες που θα χρησιμοποιήσουμε για να σας βγει ακριβώς όπως πρέπει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στο μάτι μας το ζεστό. Βάζουμε μία κατσαρόλα έτσι μεγάλη σαν αυτή και πάμε να ζεστάνουμε το ελαιόλαδο μας. Βάζουμε μία κουταλιά ελαιόλαδο. Και μόλις έτσι ζεσταθεί το ελαιόλαδο μας, έτσι ειδικά αν είναι και πολύ ζεστή η εστία μας, ρίχνουμε μέσα μία κουταλιά κρεμμύδι ψιλοκομμένο και το ginger, την πιπερόριζα. Όχι, αυτή είναι φρέσκια, είναι τέλεια στις υπεραγορές τώρα και στις φρουταρίες, βρίσκεται παντού φρέσκα πιπερόριζα, άρα μέσα και το ginger μας, έτσι να μυρίσουν ωραία. Μόλις αρχίσουν να μυρίζουν, ρίχνουμε μέσα το ρύζι μας. Χρησιμοποιώ ρύζι μπασμάτι, αλλά αν προτιμάτε άλλο ρύζι να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μπασμάτι και του πάει πάρα πολύ. Αυτά είναι 200 γραμμάρια. Μπαίνουν μέσα και ανακατεύουμε καλά με τη σπάτουλα, γιατί θέλουμε να λαδιάσει ωραία, να λαδιάσει έτσι καλά το ρύζι μας. Σειρά τώρα έχει το νερό μας και θα χρειαστούμε μία μικρή μπουκαλίτσα, δηλαδή μισό λίτρο 500 ml νερό. Μέσα και το νερό μας. Και φυσικά τα μπαχαρικά μας, που είναι ένα κουταλάκι ζωμό λαχανικό σε σκόνη, ένα κουταλάκι μπαχάρι ή allspice, ένα κουταλάκι κανέλα, μισό κουταλάκι γαρίφαλα λεσμένα, ένα τέταρτο κουταλάκι μοσχοκάριδο, ένα κουταλάκι αλάτι και μισό κουταλάκι πιπέρι μέσα. Ένα καλό ανακάτεμα. Και βασικά περιμένουμε τώρα να χογλάσει έντονα το νερό μας. Και μόλις δούμε το νερό μας, είπαμε να χογλάζει έντονα, ρίχνουμε μέσα τις σταφίδες. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, θα τη βάλω εντελώς χαμηλή τώρα. Δηλαδή από το 16 την παίρνω στο 2. Ρίχνω μέσα τα κάστανα μου. Να σας πω, τα κάστανα αυτά είναι έτοιμα, ψημένα, καθαρισμένα. Θα τα βρείτε στην υπεραγορά ΑΜΕΓΑ, συσκευασμένα σε vacuum pack. Αλλά αν θέλετε, μπορείτε να ψήσετε τα δικά σας, πάλι γίνεται, απλά θα πάρει περισσότερο χρόνο και είναι λίγο κόπος έτσι να ξεφλουδίσετε τα κάστανα. Αυτά είναι έτοιμα πακεταρισμένα και είναι μεγάλη ευκολία. Απλά τα κόβω έτσι σε τεταρτάκια, το κάθε κομμάτι και ανακατεύω ξανά. Η φωτιά μου είπαμε είναι στο 2, καλύπτουμε την κατσαρόλα μας με το καπάκι της και προγραμματίζουμε 20 λεπτά. Και απλά περιμένουμε. Σε 20 λεπτά το ρύζι μας θα είναι έτοιμο ψημένο και όπως πρέπει. Μαξί μυρίζει τέλεια. Έχει μυρίσει Χριστούγεννα η κουζίνα μας σήμερα. Χριστούγεννα γιατί έχουμε βάλει κανέλα μοσχοκάριδων, το γαρίφαλο. Ουχ, όλα αυτά μυρίζουν τέλεια. Και η πιπερόριζα όπως είπαμε, τέλειο. Και η γέμιση μας είναι πανέτοιμη να τη σερβίρουμε. Και δέστε πώς έχει γίνει ακριβώς όπως πρέπει. Και αυτόν είπαμε να οφείλεται στο σωστό μέτρημα. Οπότε ανασχοληθείτε να το κάνετε. Δηλαδή να μετρήσετε σωστά την ποσότητα του ρυζιού και ειδικά το νερό, για να γίνει έτσι ωραίο αυτόν το ωραίο το ρύζι, που όπως πρέπει να είναι ακριβώς. Έτοιμο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Η γέμιση μας με κάστανα είναι πανέτοιμη να τη σερβίρουμε και πάλι θα βάλω την πρασινάδα έτσι για να το κάνω πιο γιορτινό. Και έτοιμη. Η ποσότητα που σας έχω δώσει είναι για 6 με 8 άτομα. Είπαμε, φτιάχνουμε μεγάλες ποσότητες γιατί αυτές τις μέρες όντως ταΐζουμε πολύ κόσμο.